οι Σκόρπια αντιμετωπίζουν απόψε τους Φρίγκο Drivers στο πλαίσιο του γύρου των 16 των play-off της Development 2 League. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει και η πρώτη κατοχή πάει στα χέρια των Σκόρπιων, οι οποίοι κατέληξαν πρώτοι στο δεύτερο όμιλο, ενώ από την άλλη οι Φρίγκο Drivers κατάφεραν να τερματίσουν 8η στον δικό τους όμιλο, στον πρώτο όμιλο της Development 2 League. Ένα σφίγμα τώρα, καθώς κάποιος παίκτης φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Ο Γκίκα είναι αυτός που χτύπησε, δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό. Συνεχίζουμε κανονικά. Οι Σκόρκοι λοιπόν, οι οποίοι θα φτάσουν και στο πρώτο καλάθι με τον Τέγο. 2-0. Οι Σκόρκοι, όπως έλεγα, οι οποίοι στην κανονική διάρκεια τερμάτισαν με ρεκόρ 24-2. Ενώ από την άλλη, Φρίγκο Drivers στην regular season μέτρησαν 11 νίκες και 15 ήττες συνολικά. Έγινε και το λάθος τώρα από την πάσα του Παπαδάκη. Ήταν πολύ ψηλή για τον Γκίκα. Έτσι, η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Σκορπιών, οι οποίοι σήμερα έχουν κατέβει πλήρης στο σημερινό μάτς. Από την άλλη, οι Φρίγκο Drivers έχουν κάποιες σημαντικές απουσίες καθοριστικών παιχτών. Η συνεργασία δεν θα βγει, η μπάλα δεν θα φτάσει στον Βεζιράκη. Κατάληγε εκτός, έχουμε το λάθος τώρα και από την πλευρά των γηπεδούχων. Κόλτσος πάει προς τα μέσα με το δεξί, 2-2. Τέγος προσποιείται, πάει μέχρι μέσα, δεν θα φτάσει στο καλάθι. Παπαδάκης καθάρισε το rebound. Λάπας, φάουλ χαμηλά. Είναι το πρώτο ομαδικό των Σκόρπιων. Νικόλτσος αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις, έβαλε πολύ δύναμη στο σούτ. Γκίκα προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμών, αλλά δεν τα κατάφερε. Από κοντά θα έρθει το καλάθι από τον Αστρούλη, 4-2. Νταλάπας. Ο Κόλτσος αφήνει έξω, ο Γκίκα κρατάει. Παρακινδυνευμένη πάσα του Γκίκα, ο οποίος προσπαθεί να συγκρατήσει, θα βρεθεί και στο έδαφος. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Φρίγκο Drivers. Θα γίνει το λάθος. Βεζιράκης. Μιχαλόπουλος ξανά για τον Βεζιράκη, κλείνεται εκείνος από τρεις αντιπάλους. Η μπάλα έξω. Τέγος. Βεζιράκη στα 6 δευτερόλεπτα, πήγε ένα πασάρι, αντί να τελειώσει μόνο στη φάση. Νικόλτσος. Ήταν κοντά ο Κόκαλης, αλλά δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Βεζιράκης τώρα κατεβάζει για τους Σκόρπιους, ρίχνει ταχύτητα. Χαλόπουλος, Βεζιράκης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Νταλάπα. Θέλει να τρέξει εκείνος. Περιμένει τους παίκτες του, ζητάει ο Παπαδάκης. Θα την περάσει τώρα την πάσα. Ο Παπαδάκης θα πάρει το φάουλ από τον Τέγο. Δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Νικόλτσος περνάει την πάσα από την τρύπα στον Γκίκα, ο οποίος θα κάνει μεταφορά της μπάλας. Υπέπεσε στο λάθος. Το 4-2 παραμένει. 6,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Χαλόπουλος γυρίζει, πάει μέχρι μέσα. Θετικό rebound από τον Ασπρούλη. Με τη Ράκη είδε το κενό διάδρομο για το 6-2. Αυτή η προσπάθεια των Frigo Driver, νέα ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Παλεύει ο Νικόλτσος να συγκρατήσει. Γκίκα. Παπαδάκης έχει 5 δευτερόλεπτα, πάει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 6-4. Μεζιράκης. Είδε στη γωνία τον Μιχαλόπουλο. Μασρούλης. Βεζιράκης και πάλι Μιχαλόπουλος. Στα 3 δευτερόλεπτα εκτελεί για να προλάβει και το ρολόι. Δεν θα βρει στόχο. Μασρούλης αφήνει έξω. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Σκόρπιους. Αδύναμο το τελείωμα του Βεζιράκη. Μιχαλόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Απανοτές χαμένες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους. Ο Κόλτσος θα πάρει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι για ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Είναι δύο βολές για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Έπειτα από το τρίτο ομαδικό των Σκόρπιων. Αλλά και για τους γηπεδούχους. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Δήμου. Παίρνει την θέση του... Να δούμε ποιο νούμερο είναι, του Μπατάλα. Θέλει την πρώτη αστοχή ο Νικόλτσος. Μέσα η δεύτερη. 6-5. Δήμου. Τέγος. Θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Θα γίνει το φάουλ από τον Κόκαλη. Επάνω στον Ασπρούλη. Έγινε η παράβαση. Μπαλά έξω στον Δήμου. Τελεί εκείνος, αλλά θα του κάνει το χατήρι παρά να καταλήξει εντός καλαθιού. Ο Παπαδάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει, θα βγει με την μπάλα εκτός. Δήμου. Πήρα από τον Βεζιράκη, κρατάει. Θα του περάσει ξανά την μπάλα με το δεξί και θα τελειώσει καλά. Νέα ευκαιρία τώρα για τους Σκόρπιους. Φτάνει μέχρι το τέλος ο Μιχαλόπουλος. Για το 8-5. Κόλτσος αστοχή από κοντά. Δήμου. Κατεβάζει. Έχει μπροστά του τον Γκίκα. Τέγος. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά, αλλά δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του. Η μπάλα καταλήγει και εκτός. 3:57 ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 8-5 μπροστά η Σκόρπι. Κόλτσος. Παίρνει ο Γκίκα, διεισδύει. Έχουμε βήματα. Ναι, ο λάθος από τον παίχτη, τον Frigo Driver. Ο
Στέγος κόντρα σε δύο αστοχή. Νικόλτσος, ευκαιρία τώρα να τρέξουν. Οι φιλοξενούμενοι θα φτάσουν μέχρι το καλάθι με τον Νταλάπα. 8-7. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Φαίνεται το Δήμο αστοχή, είναι εκεί ωστόσο ο Τέγος για να εκμεταλλευτεί την δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε για το 17. Νικόλτσος θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα, ο Παπαδάκης. Τρέχουν τώρα οι σκόρχοι με τον Μιχαλόπουλο να κλείνεται, να βγάζει έξω τον Τέγο. Μεταφορά εκείνος. Ναι, υπέχθη στο μάτς για τους γηπεδούχους Ευθυμίου και Δημήτρης Χυριακής. Θα περάσουν στο πάρκε για τους Σκόρπιους. Ενώ αλλαγή έχουμε και για τους Φρίγκο Driver. Ο Καπετανάκης είναι αυτός που πήρε την θέση του Κόκαλη. Λάπας στέκεται και εκτελεί για 3, αστοχή. Χυράκι στο rebound. Χυράκης πάει προς την αντιπαλή ρακέτα, θα πάρει το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Freeco Driver. Αλλά παράλληλα είναι και βολές για τον Δημήτρη Χυράκη, ο οποίος χάνει την πρώτη ευκαιρία να πετύχει τον πρώτο του πόντο στο μάτς. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. Ανοίγει λογαριασμό και ο Χυράκης για το 11-7. Νικόλτσος για 3. Rebound από τον ίδιο. Όχι, μπερδέθηκαν εκεί. Βγήκα και Νικόλτσος, τελικά έγινε το λάθος και η κατοχή περνάει στα χέρια των Σκόρπιων. Δώρο από τους Freeco Driver. Θα έρθει και το καλάθι από τον Ευθυμίου για το 13-7. 1:40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο συν 6 έχουν καταφέρει να φτάσουν οι Σκόρπιοι, ενώ ο Παπαδάκης θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του να τον κόψει ο Ευθυμίου. Υπέπεσε στην παράβαση και στέλνει τον αντίπαλό του στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Βεζιράκη τώρα στον πάγκο. 40 αριστό μάτς για τους Σκόρπιους. Παπαδάκης εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει. 13-8. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει. Ψηλότερο Ευθύμιο καθάρισε το rebound. Δήμου πατάει και εκτελεί, αστοχή. 40 είδε την πορεία της μπάλας, αλλά εκείνη είχε πατήσει τη γραμμή. Παπαδάκης πάει προς τα μέσα. Πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά είχαμε και μια δεύτερη ευκαιρία για τους Freeco Driver και το καλάθι για το 13-10. Χυράκης αστοχή από κοντά. Θα γίνει το κλέψιμο. Δήμου. 40. Μπαλά φτάνει ξανά στον Δήμου. Προτίμησε να πασάρει εκείνος από το να εκτελέσει.
Ο Χιράκης βρέθηκε κλεισμένος από δύο αντιπάλους και έτσι έγινε το λάθος. 27 δευτερόλεπτα, 22 για τους Frigo Driver. Γαλάπας. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Γαλάπας κρατάει. Παπαδάκης ζητάει, παίρνει και εκτέλει από την κορυφή. Έχουμε φάουλ από τον έτερο Παπαδάκη. Στην προσπάθειά του για το επιθετικό rebound, το 8,3 στο ρολόι. Δήμου. Μπαλά στον Χιράκη, δούμε πίσω, εκτελεί υπό πίεση, ασόχη. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Σκόρκι, Frigo Driver, 13-10. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Frigo Driver να είναι στην επίθεση αλλά και πίσω στο σκορ με 13-10. Παπαδάκης κλείστηκε καλά από τον Ευθυμίου. Ευθυμίου κρατάει, αφήνει στον Σαραντάρη. Στοχή εκείνος από κοντά, Ευθυμίου επιμένει. Με το δεξί θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 15-10. Γαλάπας πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ από τον από τον Ασπρούλη. Έγινε το φάουλ και είναι βολές για τον Γαλάπα. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στην δεύτερη, 0-2. Χιράκης ρίχνει ταχύτητα. Παίρνει το σούτο, Σαραντάρης αστοχή. Επιθετικό rebound για τους Σκόρπιους. Σαν Σαραντάρης, Χιράκης. Έχει λίγο χώρο, παίρνει το σούτ και το βάζει. 17-10. Παπαδάκης. Έχει βάλει πλάτη. Πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα, κατεβάζει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Ο Ευθυμίου. Στο παιχνίδι τώρα. Ο Νίκος Χιράκης για τους Σκόρπιους, όπως και ο Πατσιαλής. Άστοχο στην βολή του Παπαδάκη, συνεχίζει να είναι άστοχη από την γραμμή η Frigo Driver. Θα χάσει και την δεύτερη. Η Κόλτσος δυσκολεύεται, βρίσκει το σούτ αλλά στοχή. Γκίκα στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Συνεχόμενες μάχες εκεί στην ράκετα των Σκόρπιων. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Χιράκης. Παραλίγο να κλέψει ο Γκίκα. Την μπάλα έξω στον Δήμου. Χιράκης θα πάρει το τρίποντο, θα βρει σίδερο. Ναι, ευκαιρία θα έρθει το καλάθι από τον Χιράκη, από τον Νίκο Χιράκη. Για το 19-10. Νικόλτσος βάζει πλάτη. Αφήνει στον Γαλάπα, το σκέφτηκε για λίγο εκείνος. Δεν θα το βάλει. Παπαδάκης, από κοντά δεν μπορεί, ούτε στη συνέχεια ο Νικόλτσος. Πιέζει ψηλά τώρα ο Νικόλτσος, παρά λίγο να κάνει το κλέψιμο από τον Σαραντάρη.
Δημού. Σαραντάρης αφήνει έξω στον Χιράκη. Αποφεύγει ωραία εκείνος με τις τρίπλες στον Νικόλτσο και θα φτάσει στο καλάθι. 21-10. Σφύριγμα τώρα για φόλ στον Νικόλτσο. Χαμηλά έγινε. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Κανένα φόλ μέχρι στιγμής για τους Frigo Driver. Καλά πας. Νικόλτσος ψάχνει επιλογή. Η πάσα δεν περνάει για τον Παπαδάκη. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Ματιαλής. Μπάλα φτάνει στον Χιράκη, εκείνος πάει προς τα μέσα και με το φλότερ θα κάνει το 23-10. Νικόλτσος. Παπαδάκης. Πάνω το Πατσιαλής. Θα βρεθεί στο έδαφος ο Πατσιαλής, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Παπαδάκης. Αστοχή στην πρώτη. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Πατσιαλής. Ανακινδυνευμένη, πάσα την κατάλαβε ο Παπαδάκης. Φωνές τώρα από τον Δήμου στους συμπαίκτες του. Δήμου συνεργάζεται με τον Μέτσο, παίρνει ξανά. Θα εκτελέσει για τρεις, αστοχή. Ο Παπαδάκης δεν μπόρεσε να πάρει το rebound, αλλά η μπάλα καταλήγει στους φιλοξενούμενους. Πάει μέχρι μέσα ο Νικόλτσος, θα φύγει την μπάλα στο καλάθι, 23-12. Δήμου. Από το πλάι αστοχή ο Μέτσο. Φάουλ τώρα επάνω στον Δήμου. Πρώτο ομαδικό για τους Frigo Driver με 5-46 ακόμα να απομένουν για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Εκτελεί για τρεις ο Δήμου, αστοχή. Είναι εκεί ωστόσο ο Χιράκης για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 25-12. Πάει μέχρι μέσα ο Νταλάπας, κέρδισε το φάουλ, έβαλε για το καλάθι. 25-14. Στον πάγκο τώρα ο Δήμου, στη θέση του ο Βεζιράκης από την πλευρά των Σκόρπιων. Άστοχο στην βολή ο Νταλάπας. Πολύ κακό ποσοστό από την γραμμή για τους Frigo Driver. Βεζιράκης. Χιράκης ξανά στον Βεζιράκη. Νίκος Χιράκης συνεργάζεται με τον έτερο Χιράκη. Η συνεργασία των δύο έφερε το καλάθι. 27-14. Νικόλτσος. Παπαδάκης πάνω το Πατσιαλής. Παπαδάκης σε μια δύσκολη προσπάθεια. Νικόλτσος δεν προλαβαίνει να εκτελέσει πριν τελειώσει ο χρόνος. Βγήκε άμυνα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές. Τέγος και
40 άρισε επιστρέφω στο μάτς. Όπως και ο Μιχαλόπουλος, σε 3 αλλαγές προχώρησαν οι Σκόρκοι. Ενώ ο Κοκαλής επέστρεψε στο παρκέ για τους Freako Driver. Με τα αριστερό δεν μπορεί ο Σαραντάρης να τελειώσει καλά τη φάση. Τεγός στη νέα ευκαιρία, καλά του και φάουλ. 29-14 από τον ψηλό των Σκόρπιον. Αστόχο στην συμπληρωματική βολή. Κόλτσος. Παπαδάκης διεισδύει από τα δεξιά. Ζητάει και το φάουλ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Από κοντά θα βρει το καλάθι ο Τέκος. Δίνει λύση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα ο ψηλός. 31-14. Λάπας, Δίκα. Βρίσκει λίγο χώρο μπροστά του, δεν μετράει ότι έγινε στη συνέχεια καθώς το φάουλ έχει γίνει χαμηλά από τον Σαραντάρη. Έγινε το φάουλ, ωστόσο έχουν συμπληρωθεί τα πεντομαδικά των Σκόρπιον και έτσι ο Δίκα θα πάει στις βολές. Θέλει την πρώτη, θα τη χάσει. Είπαμε σήμερα είναι αρκετά άστοχη από τις βόλες φιλοξενούμενοι. Μέσα η δεύτερη. 31-15. Και έχουμε και το time out. Τέγος. Πάει μέχρι μέσα, αστοχή, επιμένει ωστόσο ο ίδιος, ούτε με την δεύτερη θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα από τον Νταλάπα, απλώς αντικανονικά το χέρι του στον Σαραντάρη. Και έκανε το επιθετικό έτσι, η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των γηπεδουχών. Σαραντάρης προσποιείται. Στοχή ο Μέτσο από το πλάι. 33-15. Παπαδάκης πήρε από τον Γκίκα. Κόβει προς το καλάθι ο Νικόλτσος, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 33-17. Πήγε δυνατά εκεί στην φάση ο Νικόλτσος. Βρήκε κόντρα στον αντιπαλό του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει το καλάθι. Τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει ωστόσο, η αστοχία συνεχίζεται. Από τις βολές. Εκτελεί, αλλά καταλήγει έρβολη η προσπάθεια του Μιχαλόπουλου. Παπαδάκης γυρίζει εκεί με ένα περίεργο τρόπο, πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι. 33-19. Πεζιράκης, θα γίνει το κλέψιμο από τον Γκίκα. Εκείνος πάει μέχρι το τέλος, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση, τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση. Τέγος μπροστά του ο Νταλάπας. Σαραντάρης παίρνει την εκτέλεση ο Βεζιράκης για 3. 36-19.
1,5 λεπτό ακόμα. Γρήγορα στον εφηδιασμό η Σκόρκη, πάσα πίσω από την πλάτη, δεν θα έρθει το καλάθι. Θα ήταν highlight αυτό της αναμέτρησης. Θα γίνει για το φαουλ στην συνέχεια. Αστόχος στην πρώτη τον Ταλάπας. Αστοχή και στην δεύτερη στο έδαφος ο Παπαδάκης. Τα λέει και με τον αντίπαλό του. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Τέγος. Παίρνει ξανά. Ενώ μπαίκαμε στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Εκτελεί από το πλάι αλλά στοχή. Ο Μιχαλόπουλος. Ναι, ευκαιρία. Τώρα ανανέουν την κατοχή της η Σκόρκη. Παράβαση στην δεύτερο λεπτό τώρα από τον Τέγο. Η κατοχή περνάει στα χέρια των Frigo Driver. Παπαδάκης πάει μέχρι μέσα, θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Τέγο. Βρήκε κόντρα στον αντίπαλο του Παπαδάκη στην προσπάθεια του να πάει προς την αντίπαλη ρακέτα. Έχει στηθεί ο Τέγος, κατέληξε στο παρκέ. Και έγινε το τέταρτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Βρίσκει πάνω στο Παπαδάκη, πέτυχε και το καλάθι. Τρομερό. Τρομερό καλάθι από τον ψηλό. 38-19. Ήταν το τρίτο φαουλ του Παπαδάκη, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Θα πάρει την θέση του νεότερος Παπαδάκης. Ο νεότερος. Θα χάσει την συμπληρωματική βολή ο Τέγος. Αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός ο Νικόλτσος. 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Νικόλτσος κρατάει υπό την πίεση του Βετυράκη. Γκίκα στα 7 δευτερόλεπτα. Βγάζει έξω. Νικόλτσος παίρνει αμέσως στο τρίποδο και στοχή. 38-22. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Σκόρκιους. Βεζιράκης χάνει λίγα δευτερόλεπτα. Θα γίνει και το γράφημα από τον Γκίκα. 3 δευτερόλεπτα, 2 προλαβαίνει το ρολόι και αφήνει για την μπάλα στο καλάθι. 38-24. Και αυτό είναι και το σκορ με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στο ημίχρονο. Μπήκαμε και στο 3ο δεκαλέπτο της αναμέτρησης, το οποίο βρίσκει μπροστά τους Σκόρκιους. Πιο λεπτομερό στο συν 14, καθώς προηγούνται 38-24 τον Frigo Driver. Παρεμβαίνει εκεί ο Μιχαλόπουλος και πετάει εκτός την μπάλα. 14 λεπτά τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παπαδάκης το παίρνει από την κορυφή. Αστοχή, προλαβαίνει την μπαλοκόκαλης. Μια ευκαιρία τώρα για τους μπλε. Παπαδάκης περνάει ωραία, θα φτάσει και στο καλάθι. 38-26. Χειρακής από κοντά με τα αριστερό, θα τελειώσει τη φάση. 40-26. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα.
από τον Ασπρούλη. Νικόλτσος δυσκολεύεται, δεν θα βρει στόχο. Τέγω στο rebound. Μιχαλόπουλος είδε ότι έχει λίγο χώρο. Πήρε το τρίποντα, στόχισε η μπάλα μακριά στον Δήμου. Χιράκης προσποιείται, περνάει από τον Κόκαλη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Είναι δύο βόλες για τον παίχτη των Σκόρπιων. Οι οποίοι σταθερά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού κράταν το προβάδισμα στα χέρια τους. Δεν έχουν καταφέρει να δυσκολεύσουν το έργο τους οι Frigo Driver μέχρι στιγμής. Μέχρι να πω να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια του παιχνιδιού σε αυτά τα σχεδόν 18,5 λεπτά που απομένουν ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο αγωνιστικά λεπτά. Παπαδάκης θα πάρει το φάουλ. Εκτελεί την πρώτη άστοχα. Μέσα η δεύτερη, 41-27. Πατσιάλης τώρα πέρα στο μάτι για τους Σκόρπιους. Ζήτησε αλλά κράτησε ο Δήμου, αφήσει στο χειράκι. Μιχαλόπουλος κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια των Σκόρπιων. Πάει μέχρι μέσα ο Ασπρούλης, 43-27. Νικόλτσος αφήνει έξω Γκίκα για τρεις, εύστοχος. Σαράντα 43-30 έπειτα από την τρίποντη εκτέλεση του Γκίκα. Στους 13 πόντους η διαφορά. Χιράκης είδε εκεί την τρύπα στην αντίπαλη άμυνα, την εκμεταλλεύτηκε για το 45-30. Ματάλας δυσκολεύεται και από την άμυνα του αντιπάλου του. Καθαρίζει το rebound ο Πασιαλής, όχι με συγχωρείτε ο Ασπρούλης. Χιράκης, Ασπρούλης. Πασιαλής κρατάει. Την μπάλα φτάνει στον Χιράκη. Στα 7 δευτερόλεπτα εκτελεί ο Μιχαλόπουλος προλαβαίνοντας τον αντιπαλό του, 47-30. Πάει μέχρι μέσα αλλά στο χιόνι Κόλτσος. Χτύπησε εκεί λίγο στο πόδι του στην προσπάθειά του για το καλάθι. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι Frigo Driver, αλλά προλάβαινε την αντίπαλη άμυνα ο Χιράκης για το 49-30. Ζητάει αλλαγή ο Νικόλτσος, θα περαστεί στο Παπαδάκης. Παπαδάκης τσεκάρει τις επιλογές του. Προτιμάει να κράτησε ο ίδιος. Κλείνει τα πόδια. Πάει τελικά μόνος του στην εκτέλεση. Προτίμησε να μην μπασάρει κάπου. Μακρινή πάσα περνάει για τον, για τον Ασπρούλη. Και εκείνος θα κάνει το 51-30. Ακόμα μια άστοχη προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Περιμένει τους συμπαίκτες του ο Ασπρούλης, αφήνει στον Μιχαλόπουλο. Χιράκης ωραία συνεργάζεται εκεί με τον Ασπρούλη, θα κάνει ασίστ στην πάσα του. 50-53-30.
ενώ έχουμε και την τεχνική μήνυση στον Παπαδάκη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μια βολή για τους Σκόρπιους και έπειτα η κατοχή παραμένει στους ίδιους, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Παπαδάκης σκόπιμα πέταξε την μπάλα στην πλάτη του αντιπάλου του. Ευστοχή ο Παθιαλής για το 54-30. Βγήκα εκεί με αυτοθυσία, βγήκε να μήπως καταφέρει και κάνει το κλέψιμο. Πέταξε αυτό στην μπάλα. Ανενόχλητος από τη γωνία εκτελεί ο Σαραντάρης. 57-30. Παπαδάκης βγάζει έξω. Έχει χώρο, αλλά δεν τον εκμεταλλεύεται ο Κόκαλης. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Γκίκα, ο οποίος είναι στο έδαφος. Τώρα με την... σηκώθηκε ο Γκίκα, ο οποίος θα πέρασε στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Καπετανάκης. Βεζιράκης, Σαραντάρης. Και πάλι Βεζιράκης από κοντά, εύστοχος ο Νίκος Χιράκης, 59-30. Ξεφεύγουν σιγά σιγά οι Σκόρπιοι, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 29, παρακαλώ. Υπερθυμίζω ότι η διαφορά θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού, καθώς τα πάντα θα κριθούν στην τελική διαφορά των δύο ομάδων σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νταλάπα σε στοχή, 59-33. Σαραντάρης. Βεζιράκης έχει μπροστά τον Καπετανάκη, περνάει, βγάζει έξω. Σαραντάρης αναλαμβάνει την εκτέλεση και πυροβολή. 62-33. Καπετανάκης, Νταλάπας. Θα εκτελέσει από εκεί που το έβαλε νωρίτερα, θα το βάλει και τώρα. 62-36. Χιράκης. Επιθετικό φάουλ. Άπλωσε και αντικανονικά το χέρι του στην προσπάθεια να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Υπέπεσε στην παράβαση και κατοχή περνάει στα χέρια των μπλε. Ο Γκίκα επιστρέφει στο παρκέ έπειτα από τον τραυματισμό του λίγο νωρίτερα. Έβαλε πάγο στο πόδι του και όλα δείχνουν να είναι καλά. Θα το βάλει και αυτό, όχι, θα το βάλει τώρα ο Νταλάπας. Βάζει πλάτη ο Χιράκης, απλώνει το χέρι του ο Γκίκα, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Γκίκα προσπαθεί να κάνει το κλέψιμο, κρατάνε οι Σκόρπιοι.
Μπαλά έξω. Για τρεις άστοχος ο Μπατάλας. Τρία λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και θα γίνει το φάουλο από τον Βεζιράκη για να ανακόψει την φορά του Νταλάπα. Κοκάλι συνεργάζεται με τον Καπετανάκη, Παπαδάκης. Πλησιάζει στην ρακέτα, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπάλα στο πλάι, σαραντάρι στο ήθελε, το πήρε και το έβαλε. 65-36. Νταλάπας πάνω του σαραντάρι. Πάει προς τα μέσα ο Νταλάπας. Δεν δυσκολεύτηκε και από την πίεση του σαραντάρι. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. 2 και 16 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Σταθερά μπροστά οι Σκόρπιοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο 66-37. Το οποίο διαμόρφωσε τώρα ο Νταλάπας με την πρώτη εύστοχη. Βεζιράκης πήγε να μπερδευτεί εκεί ο Μπατάλας, αλλά ήρθε ο Χιράκης για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 66-37. Ο Καλής σε κάνει τις κινήσεις, κρατάει ο Γκίκα, έχει πάλι πλάτη τον Μπατάλα, γυρίζει άστοχη. Δεν ήταν και τόσο καλό το τελείωμά του. 1,5 λεπτό ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Φάουλ στον σαραντάρι. Είναι το τρίτο ομαδικό τον Φρίγκο Driver. Θυμίζω οι Σκόρπιοι έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Σαραντάρι για 3. Δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Παπαδάκης. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει εδώ ο Παπαδάκης. Νομίζω ότι μπερδεύτηκε με το ρολόι. Μήπως κατάλαβε ότι τελείωνε ο χρόνος, αλλιώς δεν εξηγείται πως πέταξε την μπάλα από εκεί. Τώρα ψάχνουμε την μπάλα η οποία κατέληξε στις κερκίδες. Στα δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Στο συν 29 η διαφορά, μια πολύ καλή διαφορά έχουν στα χέρια τους οι Σκόρπιοι ενώπιον και του δεύτερου παιχνιδιού. Επιθετικό φάουλ τώρα, λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Γκίκα δεν περνάει η πάσα του. Σαραντάρης ανεβάζει ταχύτητα, πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν τελείωσε καλά. Η κατοχή είναι για τους μπλε. Τριάντα δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαδάκης οργανώνει. Πάνε την εκτέλεση ο Καπετανάκης, στα στοχή 19 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Σκόρπιους. Σαραντάρης, 10 δευτερόλεπτα, πάνω του ο Γκίκα. Βεζιράκης, από το πλάι θα το πάρει ο Χιράκης, δεν θα το βάλει, 2 δευτερόλεπτα. Πλαβαίνει ο Βεζιράκης, λίγο έλειψε να πετύχει το buzzer beater, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Φινάλ λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου, 66-37, οι Σκόρπιοι προηγούνται των Φρίγκο Driver.
Ξεκίνησε μόλις το 4ο δεκάλεπτο, 66-37 το σκορ. Μπροστά και με διαφορά οι Σκόρκοι. Ξεκινήσαμε με ένα γρήγορο φάουλ. Από ποιον? Από τον από τον Μιχαλόπουλο. Ήταν το τρίτο του φάουλ. Τα 6-39. Χιράκης παίρνει ξανά Δήμο από την κορυφή, εκτελεί για 3 και θα βρει στόχο, είναι εκεί ωστόσο ο Τέγος για το 68-39. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Καπετανάκη. Χιράκης. Η συνεργασία με τον Δήμου θα γίνει το φάουλο από τον Γκίκα. Χιράκης. Μιχαλόπουλος. Κλείνει τα πόδια, βρίσκει την πάσα. Η μπάλα καταλήγει στον Δήμο, ο οποίος έφευγε από την κορυφή, μακρινό rebound του Παπαδάκη, κλείνεται αμέσως από 2. Η μπάλα είναι για τους Σκόρκιους, καθώς δεν έχει βρει κάποιος από τους γηπεδούχους. Διαφωνεί ο Παπαδάκης με την απόφαση των διαιτητών. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Γκίκα, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί. Τέγος. Πάση να παίξει με τον Κόκαλη. Θα κάνει βήματα. Τον έκλεισε ωραία εκεί ο Παπαδάκης, ο οποίος πήγε για βοήθεια στην άμυνα και τον ανάγκασε στο λάθος. Γκίκα ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Παπαδάκη. Εκτελεί εκείνος τιμένος για 3. Μιχαλόπουλος είχε λίγο χώρο μπροστά του, πλησίασε, αστόχησε. Περνάει ωραία ο Παπαδάκης, τον κυνηγάει ο Δήμου. Ο Παπαδάκης συνεχίζει μόνος του, τα έκανε όλα μόνος του. Αλλά δεν πέτυχε το καλάθι. Τέγω στη γωνία. Δήμου. Χιράκης στον Δήμου. Πάει μέχρι μέσα εκείνος, δεν θα βρει στόχο. Ναι, ευκαιρία για τους Σκόρπιους ανανέων το χρόνο. Χιράκης θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Το rebound στα χέρια του Νταλάπα. Κρατάει εκείνος, αφήνει στον Καπετανάκη. Πήρε το τρίποντο, δεν ήταν καλό. 7,5 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Τέγος ήρθε σαν τρέιλερ, αστόχησε. Περνάει γρήγορα προς τα Ογκίκα, αλλά δεν μπορεί από τα δεξιά να τελειώσει καλά τη φάση. Το 68-39 παραμένει. Χιράκης ανεβάζει ταχύτητα, πάει μέχρι μέσα. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Πήρε ωστόσο το φάουλ και τις δύο βολές. Αστόχο στην πρώτη. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει.
69-39 και η διαφορά στους 30 πόντους. Παπαδάκης. Τον πιέζει ο... Μασκούλης. Δεν θα έρθει το καλέθρο από τον Γκίκα. Τεγός. Πάει προς τα μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μιχαλόπουλος. 71-39. Παπαδάκης σε ένα γρήγορο τρίποντο, αστοχή, το rebound στα χέρια του Ασπρούλη. Δήμου, πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα μπει το καλάθι. Τα βάζει εκεί με την τύχη του Οδήμου. Παπαδάκη στο lay-up, 71-41. Δήμου. Παίνει ξανά. Μπροστά του ο Γκίκα, ο οποίος τον παίζει καλή άμυνα. Τεγός, ευστοχή μπροστά από τον Παπαδάκη. 73-41. Αντιαθλητικό φάουλ τώρα από τον Ασπρούλη. Αλλάγη τώρα για τους Σκόρπιους, πέρασε το μάτσο Ευθυμίου, όπως και ο Νίκος Χειράκης. Στην γάμη των βόλων τώρα ο Νταλάπας. Εκτελεί την πρώτη, δεν θα την βάλει. Παραμένει το 73-41. Έξω και η δεύτερη. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε ο Νταλάπας. Αστοχίσε και στις δύο βολές. Η μπάλα ωστόσο παραμένει στους Frigo Driver. Νταλάπας φύμα πίσω, εκτελεί για τρεις. Αστοχή και τώρα. Δεν είναι η συνεργασία των παιχτών των γηπεδούχων, αλλά νέο δώρο από τους Frigo Driver. Με τα αριστερό ο Βεζιράκης, 75-41. Καλάπας Γκίκα αποφασίζει να το πάρει τελικά. Το rebound στα χέρια του Ευθυμίου. Πάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Ο Μιχαλόπουλος είναι και ο Χειράκης, όπου ήρθε με φορά για να πάρει το επιθετικό rebound. Βεζιράκης. Παίρνει ξανά, στα 3 δευτερόλεπτα εκτέλει για 3. Αστοχή, παλεύει για το rebound του Ευθυμίου, σώζει την κατοχή. Βεζιράκης ωστόσο δεν θα καταφέρει ούτε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παπαδάκης αφήνει στον καπετανάκι, δίνει ύψος εκείνος. Η μπάλα δεν πέρασε εκτός τελικά. Ίσα ίσα δεν πρόλαβε να την κρατήσει τόσο ο Βεζιράκης. Η κατοχή είναι για τους Frigo Driver. Μπατάλας επέστρεψε στο παρκέ για τους γηπεδούχους, όπως και ο Παπαδάκης για τους Frigo Driver. Για τρεις αστοχή ο Παπαδάκης. Χειράκης ρίχνει ταχύτητα, λίγο έλειψε να κάνει βήματα. Μεζιράκης, 6 δευτερόλεπτα. Χειράκης ανενόχλητος παίρνει το τρίποντο. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Χόκη. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Χειράκη. Παπαδάκη σε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
Ζηράκης περνάει. Κοιτάει και παίρνει ο Ευθυμίου. Ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Χειράκη, ο οποίος ήταν διαθέσιμος. Καλάθι και φάουλ. 77-41. Θα χάσει την συμπληρωματική βολή. Παπαδάκης πάει μέχρι μέσα. Έπεσε κάπως άτσαλα. Μια τεχνική ποινή στον Παπαδάκη και μια τεχνική ποινή στον πάγκο των Σκόρπιων. Αποβάλλε του Παπαδάκης. Καπετανάκης θα πάει στην γραμμή των βολών. Καπετανάκης ευστοχή στην βολή. Σε 77-42 το παιχνίδι. Υπάρχει μια διακοπή τώρα στο μάτς. Υπάρχει μια διακοπή τώρα, επιστρέφουμε σε λιγάκι όταν θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. Καπετανάκη στην δεύτερη, ευστοχή. 77-43. Πάει μέχρι μέσα ο Μπατάλας, ευστοχή. Έχουμε ένα σφύριγμα, η κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Είναι για τους Σκορπιούς. Παίρνει και εκτέλει, αλλά άστοχο ο Πατσιαλής. 2:50 ακόμα για το φινάλε. Σηκώνεται άστοχη ο Νταλάπας πίσω από τα 6.75. Μπατάλας. Παίρνει ο Μέτσο από μέσα απόσταση. 79-43. Καπετανάκης για 3, έστοχος. 79-46. Σηκώνεται άστοχη ο Πατσιαλής, επιθετικό rebound του Ευθυμίου. Νέα φάση τώρα από τον Πατσιαλίου, ούτε τώρα θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα γίνει και το φάουλ στον Παπαδάκη. Τεχνική ποινή στον Πατσιαλί. Παπαδάκη στον πάγκο, στην γραμμή των βολών.
ευστοχή. 79-47. Θα βάλει και την δεύτερη. 79-48. Έξω η τρίτη. Έχουμε παράβαση 3 δευτερόλεπτα τώρα από την πλευρά των Σκόρπιων. 1 και 18 για το φινάλε, Γκίκα δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Πιέζεται ο Μέτσο, καταφέρει να κλέψει ο Παπαδάκης, αλλά η κατοχή είναι για τους Σκόρπιους, καθώς δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός. Δεν πέρασαν το κέντρο έγκαιρα οι γηπεδούχοι. Θα κάνουν το λάθος. Δαλάπας θέλει να περάσει από τον Πατσιαλή, θα του κάνει το φάουλ εκείνος και θα τον στείλει στις βολές. Στόχο στην πρώτη. Θέλει την δεύτερη, θα στοχίσει και σε αυτή. Παραμένει το 79-48. Αφού τώρα ο Κοκαλής έκλεψε. Ο Πετανάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Έχουμε βήματα από τον Πατσιαλή. Γκίκα παίρνει και εκτελεί αμέσως από πολύ μακριά. Θα βρει σίδερο 40 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι τη λήξη του μάτς. Διεισδύει αστοχή ο Μπατάλας. Τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Δαλάπα στην κρατή, αφήνει στον Καπετανάκη. Θα πάρει το τρίποδο εκείνος, θα βρει σίδερο. Και πάλι η μπάλα στα χέρια του. Γκίκα στα 10 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση, αλλά έχει προηγηθεί το φαουλ του Ευθυμίου. Εύστοχος στην πρώτη. 79-49. Θα χάσει την δεύτερη. Και η κατοχή περνάει στα χέρια των Σκορπιών. 15,5 ακόμα στο ρολόι. Το 12 δευτερόλεπτα. Θα κάνουν επίθεση νομίζω οι Σκόρπιοι, καθώς μετράει και για την διαφορά που θα υπάρχει στο δεύτερο μάτς. Τελικά επιλέγουν να μην κάνουν επίθεση. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι, νίκη για τους Σκόρπιους, οι οποίοι θα επικρατήσουν 79-49 τον Frigo Driver.